Νίκος Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος και συνεργάτης της Κρήτη σήμερα και της Κρήτη TV. Να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, δεν τα έχουμε ξαναπεί. Όχι, δεν τα έχουμε ξαναπεί. Επίσημη πρώτη μετά το Πάσχα του. Επίσημη πρώτη μετά το Πάσχα. Νίκου Παπανικολάου, μάλιστα. Πώς πέρασε το Πάσχα? Καλά, όμορφα, ήσυχα, οικογενειακά. Ξεκουράστηκες? Αρκετά. Σωματικά, ψυχικά. Σωματικά, ψυχικά. Και ξεκινάμε ανανεωμένοι από εκεί πέρα για μια δύσκολη. Δύσκολη περίοδο. Δεν θα είναι. Δεν περάσαμε τα δύσκολα, δεν είσαι αυτή τη άποψη? Έχω την αίσθηση ότι μπροστά μας είναι αρκετά δύσκολα ακόμα. Ναι. Βλέποντας τουλάχιστον τα κρούσματα που υπάρχουν, βλέποντας τους νεκρούς που υπάρχουν κάθε μέρα, είναι αρκετά δύσκολα. Δημιουργείται μια ανοσία, δημιουργείται ένα καλό κλίμα, δημιουργείται μια καλή ψυχολογία. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε την έξοδο, αλλά εντάξει, σαφέστατα, ίσως τα τελευταία μέτρα, λόγω της κόπωσης και της χρονιότητας της κατάστασης, είναι αρκετά δύσκολα και παραμένουν δύσκολα ίσως. Η θάλασσα θα μας βοηθήσει να χαλαρώσουμε λίγο? Χωρίς να είμαι ειδικός, τουλάχιστον από αυτά που λένε ειδικοί, η θάλασσα, ο καλός καιρός, ούτως ή άλλως λένε ότι μας βοηθάει σε αυτή την περίοδο. Στην ψυχολογία, μας, αφέστατα. Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι αυτό που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές είναι ότι στην Κρήτη έχουμε τη μοναδική δυνατότητα στο πιο απομακρυσμένο από τη θάλασσα χωριό να βρίσκεται σε απόσταση μισής ώρας από τη θάλασσα. Υπό αυτήν την έννοια, έχουμε τη δυνατότητα του να πάμε τουλάχιστον κάθε Σαββατοκύριακο στη θάλασσα, του να κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο μια μικρή απόδραση που ίσως μας τονώνει συναισθηματικά, ψυχικά και μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα. Αν και στο βουνού, εσύ βέβαια. Όχι και τη θάλασσα. Α, είσαι και τη θάλασσα. Και τη θάλασσα. Έλειωσαν τα χιόνια στο Ψιλορίτη? Νομίζω ότι έχουν παραμείνει αυτό που λέμε χιονούρες, κάτι πολύ μικρές δωρίδες χιονιού. Αλλά δεν βολεύει για χιονούρες, αλλά προφανώς δεν βολεύει. Για βόλτα. Προφανώς δεν βολεύει για βόλτα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Θα ασχοληθούμε με το θέμα της, με περιστατικά παρενόχλησης και κάποιες ψυχολογικές προεκτάσεις. Και κάποιες ψυχολογικές προεκτάσεις, οι οποίες μπορούν να φτάσουν μέχρι τα περιστατικά παρενόχλησης, μπορούν να φτάσουν μέχρι και στο βιασμό. Από εκεί πέρα, σαφέστατα, αυτά τα έχουμε δει τελευταία. Έχω την αίσθηση βεβαίως ότι βιασμός ή παρενόχληση υπήρχε, υπάρχει και δυστυχώς θα υπάρχει. Ωστόσο, αυτό το οποίο φαίνεται τουλάχιστον τελευταία και ορθά φαίνεται, είναι ότι αποτυπώνεται με τη δημοσιογραφική και όχι μόνο πένα, και έχουμε τη δυνατότητα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην άλλη άκρη της Ελλάδος και όχι μόνο, να τα δούμε μέσα από το διαδίκτυο και να τα σχολιάσουμε, ίσως και να τα περιγράψουμε. Ας μιλήσουμε ωστόσο για πικρές αλήθειες και ψέματα για το βιασμό. Πρώτον, δεν είναι ερωτική πράξη. Είναι κάτι ξεκάθαρο, το έχουμε πει. Δεν είναι σίγουρα σεξουαλική πράξη. Είναι πράξη βίας, ομοίης βίας και τίποτα περισσότερο. Είναι ακραία έκφανση φαινομενικής ανδρικής υπεροχής και τίποτα περισσότερο. Και λέω ανδρικής, γιατί στη συντριπτική πλειοψηφία, όπως θα δούμε, ο βιασμός αφορά κυρίως τους άνδρες, αλλά και τις γυναίκες σε ένα πολύ μικρό τρόπο. Κυρίως τις γυναίκες, σαν θύματα, αλλά και τους άνδρες σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, θα το δούμε. Καταγγέλλεται ένας κάθε τρεις μέρες και μία απόπειρα κάθε 7 μέρες, συμπληρώνω σε αυτό. Αυτά είναι στοιχεία του 2015. Πιθανά τώρα πλέον, επειδή τα στόματα ανοίγουν και ευτυχώς ανοίγουν περισσότερο, έχουν πολλαπλασιαστεί τα γεγονότα, οι καταγγελίες. Οι καταγγελίες, ωστόσο, και αυτό νομίζω ότι είναι το συνταρακτικό, αφορούν το 6 με 8%. Άρα, λοιπόν, αυτό που βλέπουμε, Νικόλα, είναι η κορφή του παγόβουνου και τίποτα περισσότερο. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα τεράστιο κομμάτι, ένα τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο μιλούμε για το συντροφικό βιασμό, ο οποίος δεν είναι και τόσο ψυχοφθόρος. Ένα τεράστιο ψέμα, μεγάλο ψέμα, είναι πολύ ψυχοφθόρος και είναι διπλάσιος σε συχνότητα, οφείλουμε να πούμε, με βάση τα στοιχεία, σε σχέση με τους βιασμούς οι οποίοι γίνονται όταν ο θήτης και το θύμα είναι άγνωστοι. Από εκεί και πέρα, αυτός ήταν μια ανύπαρκτη συντροφικός βιασμός έννοια μέχρι το 1970, τα γυναικεία σωματεία τον ανέδειξαν. Και σίγουρα υπάρχει ένα μέσο εκτόνωσης από τους άνδρες, τους συντρόφους άνδρες, προς τις γυναίκες τους πολλές φορές. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ως προς την, ο συντροφικός βιασμός, τα στοιχεία, τα ποσοστά του είναι λίγο περισσότερα, λίγο μεγαλύτερα σε σχέση με τη σωματική κακοποίηση που υπάρχουν, ενδοοικογενειακή κακοποίηση που υπάρχουν στα ζευγάρια. Από εκεί και πέρα φτάνουμε στο ότι το 84% των θυμάτων γνωρίζουν τον δράστη. Κάτι ξεκάθαρο, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δείχνει στο ότι ο συντροφικός βιασμός που λέγαμε προηγουμένως ή τέλος πάντων ο βιασμός από γνωστό προς κάποιον άλλο γνωστό, όταν ο θήτης και το θύμα είναι γνωστά, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Το 1 τρίτο των θητών έχει συντροφική σεξουαλική ζωή, άρα λοιπόν μπορούμε να μιλάμε για ανθρώπους υπεράνω υποψίας, για ανθρώπους που έχουν οικογένεια, μπορούν να έχουν παιδιά από εκεί πέρα, και ενώ το 1 τρίτο αδυνατούν να ολοκληρώσουν. Είναι ένα χαρακτηριστικό αυτό, το οποίο μας δείχνει ότι τελικά πέφτει ο μύθος του άνδρα επιβίτορα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ο βιαστής ή ο επίδοξος βιαστής είναι και ο επιβίτρος, δεδομένου ότι το 1 τρίτο να δυνατούν να ολοκληρώσουν. Προχωράμε στην επόμενη κάρτα, όπου το 1 στα 10 θύματα είναι άνδρας, και αυτό που έλεγα προηγουμένως, τα 9 στα 10 θύματα είναι γυναίκες. Εδώ έχουμε και οδυνηρές περιπτώσεις θυμάτων βιασμού, όταν το θύμα είναι άνδρας. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα
κάτι ξεκάθαρο, ότι δεν ευθύνεται το ντύσιμο του θύματος, δεν προκαλεί το θύμα. Άρα ακριβώς. Λοιπόν, να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση, το οποίο πολύ συχνά το πιστεύουμε. Πάμε στην επόμενη κάρτα, όπου μιλάμε τώρα για τα χαρακτηριστικά του θήτη. Πρώτον, ότι μεγάλωσε σε τραυματικά περιβάλλοντα. Δηλαδή, υπάρχουν χωρισμοί, διαζύγια, υπάρχουν βίαιες πράξεις μέσα στην οικογένεια. Υπάρχει γενικότερα μια οικογένεια, θα έλεγα, Νίκο, που έχει νομιμοποιήσει τη βία. Από εκεί πέρα υπάρχει σκληρότητα, αναισθησία, δυσκολία στο να καταλάβει δηλαδή τα συναισθήματα του άλλου. Μάλιστα, έχει κάποιες λεγόμενες γνωστικές διαστρεβλώσεις. Δηλαδή, νομίζει ότι το θύμα πολύ απλά ευχαριστιέται αυτό το οποίο κάνει, δεν το καταλαβαίνει ίσως. Έλλειψη ενσυναίσθησης και ενοχών, δεν έχει ενοχή για την πράξη του. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό μεταμέλειας και επίσης ένα πολύ μεγάλο ποσοστό υποτροπής. Ειδικά σε περιπτώσεις τις οποίες δεν έχουν εφαρμοστεί κάποια προγράμματα μέσα στα σοφρονιστικά ιδρύματα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μητέρες σκληρές και κακοποιητικές σε αυτούς τους ανθρώπους, όπου θα συμπλήρωνα κιόλας αμφιβόλου ηθικής, όπου αναπτύσσουν μίσος τα άτομα αυτά προς τη μητέρα και με κάποιο τρόπο βγάζουν αυτό το μίσος, γινόμενοι βιαστές σε μια πράξη η οποία σαφέστατα δεν κάνει τίποτα περισσότερο παρά χειροτερεύει την ήδη προϋπάρχουσα κακή ψυχολογία που έχουν οι θήτες. Μίσος προς τις γυναίκες, που έλεγα προηγουμένως, διέγερση από την κυριαρχία στο θύμα, δηλαδή το άτομο διεγείρεται από την κυριαρχία στο θύμα. Και από εδώ και κάτω έχω σταχυολογήσει κάποια στοιχεία τα οποία έχουν υπάρξει σε ελληνικές φυλακές. Συνήθως υπάρχουν δύο ελληνικές φυλακές που ασχολούνται με σεξουαλικούς εγκληματίες, που έχουν σεξουαλικούς εγκληματίες, φυλακή Γρεβενών και φυλακή της Τρίπολης. Και έχει βγει μια μελέτη που λέει ότι έχουν λάθος αντιλήψεις για το θύμα, αυτό που έλεγα προηγουμένως. Πιστεύουν δηλαδή ότι το θύμα το ευχαριστιέται. Δυσκολία συναισθηματικού ελέγχου, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Χαμηλού κοινωνικονομικού επίπεδου. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι οι φυλακισμένοι είναι χαμηλού κοινωνικονομικού επίπεδου. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν έχουν τιμωρηθεί και οι οποίοι στα ψηλά κοινωνικά οικονομικά επίπεδα να έχουν κατορθώσει να ξεφύγουν από αυτήν την κατάσταση. Απόφοιτοι γυμνασίου, ξανά πάλι μιλάω με βάση τη συγκεκριμένη έρευνα φυλακισμένοι, είναι επιθετικοί και όχι παθητικοί από εκεί και πέρα. Και έχουν ένα σταθές εργασιακό και επαγγελματικό περιβάλλον, δηλαδή πολύ συχνά περνάνε από την ανεργία στην εργασία τη μειωμένη και έχουν κακομεταχειριστεί ζώα, κάτι ξεκάθαρο, δηλαδή το ότι η κακομεταχείριση των ζώων σε μικρή ηλικία, συνήθως στα πρώτα εφηβικά χρόνια, αποτελεί πιθανό πρόδρομο σημείο, πιθανό βεβαίως πρόδρομο σημείο, ούτως ώστε το άτομο να εξελιχθεί σε έναν βιαστή. Πάμε στον επόμενο πίνακα, όπου μιλάμε τα στάδια της ψυχολογίας του θύματος. Πρώτον, η κατάρρευση και η αποδιοργάνωση, όπου έχουμε την άμεση αντίδραση του θύματος σε συγκεκριμένη περίπτωση. Το δεύτερο είναι η προσπάθεια για επανάκτηση των ρυθμών ζωής, μετά από πίεση και πάρα πολύ εσωτερική πίεση το οποίο έχει το άτομο. Ενσωμάτωση του γεγονότος στην καθημερινότητα, όπου προσπαθεί να ενσωματώσει το γεγονός στην καθημερινότητα, να αποδεχθεί το γεγονός το άτομο βεβαίως. Με πολλά προβλήματα. Έχουμε περιπτώσεις, για παράδειγμα, γυναικών οι οποίες κάνουν πολύ, πολύ συχνά μπάνιο γιατί αισθάνονται βρώμικες μετά από οτιδήποτε, από αυτή τη φάση, από αυτή την κατάσταση που τους συνέβη. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Το ψυχολογικό αποτύπωμα είναι τεράστιο, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ωστόσο, προσπαθώ πολύ γρήγορα να σταχυολογήσω κάποια πράγματα. Έντονοι εφιάλτες, φοβίες, προβλήματα σεξουαλικότητας, όπως έλεγα προηγουμένως, προβλήματα διατροφής. Υπάρχουν άτομα τα οποία τρώνε υπερβολικά, ούτως ώστε να κρύψουν κάτω από ένα παχύ στρώμα λίπους τη σεξουαλικότητα την οποία έχουν. Θυμός και επιθετικότητα, σίγουρα, δηλαδή ο θυμός των οποίων προσπαθούν και το βγάζουν πολλές φορές είτε προς τον ίδιο τους τον εαυτό, είτε προς κάποιους άλλους. Κατάθλιψη, άγχος, όπως επίσης και αυτοκτονικότητα. Είναι ξεκάθαρο και οφείλουμε να περιγράψουμε στο ότι τελικά οι απόπειρες, όπως επίσης και οι επιτυχημένες αυτοκτονίες, πολλές φορές συνδέονται με βιασμό, ο οποίος έχει συμβεί αρκετά χρόνια πριν, ειδικά στο οικογενειακό, στο ενδοοικογενειακό, συγγνώμη, περιβάλλον. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Στοιχεία που ευνοούν την αθώωση των θυμάτων. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, η αθώωση των θυμάτων, εάν υπάρξει αθώωση του θήτη στη συγκεκριμένη περίπτωση, τότε έχουμε ένα πολύ πιο βαρύ αποτύπωμα στην ψυχολογία του θύματος. Έχουμε το θύμα δηλαδή υποφέρει πολύ πιο πολύ όταν υπάρχει αθώωση του θήτη. Από εκεί και πέρα, το κοινωνικό προφίλ του θήτη φαίνεται ότι ένα κοινωνικό προφίλ καλό συνενεί στο να μπορέσει να μην τιμωρηθεί. Το νεαρό της ηλικίας του, ο πρώτερος καλός και έντιμος βίος. Προχωράμε παρακάτω. Η έλλειψη εξωτερικών βλαβών.
προηγούμενη σεξουαλική συνέβρεση θήτη και θύματος, δηλαδή αν είχαν βρεθεί, ναι, αυτό βοηθάει ούτως ώστε το θύμα να αθωθεί, και το φαινόμενο της τονικής ακινησίας. Θα ήθελα πολύ λίγο να μείνουμε στο φαινόμενο της τονικής ακινησίας, όπου είναι άτομα τα οποία πάγωσαν, τα οποία δεν αμύνθηκαν και τα οποία δεν κάλεσαν σε βοήθεια. Αυτό το φαινόμενο της τονικής ακινησίας παρατηρείται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στα στήματα των βιασμών, σε ένα ποσοστό περίπου 50%. Δηλαδή, μιλούμε για άτομα τα οποία σε εκείνη τη φάση πάγωσαν. Αργότερα όμως έχουν την αίσθηση ότι τελικά συνένεσα, και άρα λοιπόν έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εκδηλώσουν μετατραυματικό στρες, σαν και αυτά τα στοιχεία που αναφέραμε προηγουμένως, εφιάλτης, κατάθλιψη, ναι, άγχος, ναι, κλπ. Όπως επίσης και τριπλάσιες βαρύτητας κατάθλιψη σε σχέση με τα άτομα τα οποία δεν εκδήλωσαν το φαινόμενο της τονικής ακινησίας. Αυτό το φαινόμενο φαίνεται ότι παρατηρείται και στα ζώα, στην περίπτωση μάλιστα που δέχονται την επίθεση από κάποιο άλλο ζώο. Γενικότερα, ωστόσο, οφείλουμε να πούμε ότι ο βιασμός είναι μια ειδεχθής πράξη. Είναι μια πράξη που πρέπει να καταγγέλλεται, πρέπει να ανοίγουν τα στόματα, και νομίζω ότι κάποια στιγμή δεν πρέπει να έχουμε καμία ανοχή στο βιασμό, στο φαινόμενο του βιασμού, καμία ανοχή σε κοινωνίες που πρέπει να εξηγήσουμε το γιατί βιαστήκαμε και όχι το ότι βιαστήκαμε. Εσύ προσωπικά πού θα εστίαζες σε ένα περιστατικό παρενόχλησης, πού θα εστίαζες στο μέτωπο της ψυχολογικής προέκτασης που είπαμε στην αρχή? Ξέρεις, το ψυχολογικό αποτύπωμα ούτως ή άλλως παραμένει, και παραμένει για πολλά, πολύ, πολύ χρονικό, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία σαφώς επιβαρύνουν την κατάσταση. Δηλαδή, για παράδειγμα, το νεαρό του θύματος. Όσο πιο νεαρό είναι το θύμα, τόσο πιο πολύ η κατάσταση επιβαρύνεται. Από εκεί και πέρα, θα εστίαζα στις συμπεριφορές αυτές οι οποίες υπάρχουν και εκδηλώνονται στη διάρκεια της ζωής του θύματος, οι οποίες είναι πολλές, έντονες, και πολλές φορές συνδυάζονται από κακή ψυχολογία, από κακή από κατάθλιψη, ναι, και από μια ζωή η οποία είναι αρκετά βαριά και δύσκολη. Για να το θέσω και κάπως διαφορετικά, υπάρχουν περιστατικά παρενόχλησης που πιθανότατα να σε προβλημάτιζαν περισσότερο? Ναι, όταν τα άτομα έχουν δεχτεί παρενόχληση από κάποιο άτομο του άμεσου οικογενειακού, σωστά, ή φιλικού περιβάλλοντος. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Ότι όταν ο θήτης και το θύμα σχετίζονται με κάποιο τρόπο, ναι, όταν το θύμα πρέπει να συνεχίσει να συμβιώνει με το θήτη για αρκετά χρόνια, όταν ο θήτης είναι ένα άτομο υπεράνω υποψίας και ένα άτομο πολύ αγαπητό στο οικογενειακό περιβάλλον, τότε πολύ απλά το θύμα ζει το δικό του Γολγοθά. Και όλη αυτή η κατάσταση, ειδικά όταν έχει συμβεί σε μικρή ηλικία, πολλαπλασιάζεται δυστυχώς και εκδηλώνεται αργότερα σε κάποιες άλλου είδους δύσκολες συμπεριφορές και προεκτάσεις. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.